διακόπτω τώρα, Νίκο. Είμαστε λοιπόν στο Ζάπιο, όπου ήδη ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει την υποδοχή των ηγετών που έχουν φτάσει. Λοιπόν, τον είδαμε εδώ με τον αναπληρωτή Υπουργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ισπανίας, που εκπροσωπεί τον Μαριάνο Ραχόι, τον κύριο Φερνάντο Εγκυδάθου. Λοιπόν, ο πρώτος ο οποίος έφτασε εκεί στο Ζάπιο. Και η επίσημη υποδοχή γίνεται από τον οικοδεσπότη αυτού του φόρουμ, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος και προκάλεσε αυτή την ευρωμεσογειακή διάσκεψη στην Αθήνα. Σήμερα τα πλάνα λοιπόν από το Ζάπιο. Από την άλλη είμαστε και εδώ, βλέπετε την άλλη πλευρά της εικόνας, το αεροπλάνο του Ιταλού Πρωθυπουργού να έχει σταματήσει λοιπόν. Μόλις τον βλέπουμε να κατεβαίνει. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση εκεί στο να κατέβει και να βγει ο κύριος Ρέντζη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Λοιπόν, τον βλέπουμε να κατεβαίνει. Η υποδοχή του από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά, και τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο. Μία έτσι σύντομη συνομιλία, σε πολύ καλό κλίμα βεβαίως. Και ο κύριος Ρέντζη στην Αθήνα. Με την άφηξη σε πολύ λίγο, έχει υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, είναι αλήθεια, στην άφηξη των ηγετών από το πρωί. Σε πολύ λίγο πάντως του Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Ολάντ, ολοκληρώνονται οι αφήξεις λοιπόν των 7 ηγετών, οι οποίοι αμέσως μετά την άφηξή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος μεταβαίνουν στο Ζάπιο, όπου γίνεται η επίσημη υποδοχή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.